πίστα στο ραντεβού τους με την αισθητική και την ομορφιά είναι και φέτος για δεύτερη χρονιά τα πιστοποιημένα από το αρμόδιο Υπουργείο Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών της Δέσποινας Αλεξαντωνάκη στο Ρέθυμνο, τα οποία διοργανώνουν από τις 14 έως και τις 17 Μαρτίου στο κέντρο Γεράνη Παλάς τη δεύτερη Παγκρίτια Διοργάνωση και Διαγωνισμό Επαγγελμάτων Ομορφιάς. Και ο σκοπός μας είναι το να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι πολύ όμορφο σε όλη την Κρήτη και να επεκταθούμε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πάρουν μέρος παιδιά, κομμωτές, οι οποίοι θα μπορούν να μας δείξουν το ταλέντο τους και να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε, να τα προωθήσουμε στην αγορά της Κρήτης. Στόχος της Σχολής Αισθητικής, Ονειχοπλαστικής, Τατουάζ, Κομμωτικής και Μακιγιάζ της κυρίας Αλεξαντωνάκη είναι να δώσει την ευκαιρία στο νέο αίμα να ξεδιπλώσει το ταλέντο του μπροστά στους καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου που θα δώσουν το παρόν στο Ρέθυμνο. Θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε την καλλιτεχνική ομάδα κομμωτών που ασχολείται με τους διαγωνισμούς, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κομμωτών OMISI. Στην καλλιτεχνική ομάδα αυτή ηγείται ο κύριος Βασίλης Πολίτης, ο οποίος, και ο κύριος Σίδωρος, οι οποίοι έχουν βραβευτεί ως καλύτεροι κριτές του κόσμου. Οι κανονισμοί γίνονται σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κομμωτών. Άλλωστε, η δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας έχει επηρεάσει και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό και τα επαγγέλματα ομορφιάς και αισθητικής, με αποτέλεσμα να θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι μέσα από αυτή τη διοργάνωση δίδεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να εισέλθουν πιο ομαλά στην αγορά εργασίας. Έχει επηρεάσει τα επαγγέλματα φυσικά. Οπότε, από τη στιγμή που υπάρχουν άξια παιδιά και καλλιτέχνες, τους δίνεται η δυνατότητα το να μπορέσουν να δείξουν τη δουλειά τους. Οπότε, επιχειρηματίες που θα υπάρχουν στο σόου και σε αυτό το τετραήμερο, να μπορούν να δουν καλλιτέχνες, οπότε να μπορούν να απορροφηθούν στην αγορά της Κρήτης. Και όχι μόνο. Με βάση το πρόγραμμα, οι πλούσιες εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 12 το μεσημέρι της 14ης Μαρτίου και θα ολοκληρωθούν το απόγευμα της Δευτέρας 17 του μήνα. Και όπως επισημαίνει και η ίδια η κυρία Αλεξαντωνάκη, πρωταρχικός σκοπός της όλης διοργάνωσης είναι η προβολή της Κρήτης και των επαγγελματιών της. Σκοπός μας είναι να προβληθεί η Κρήτη και οι επιχειρηματίες που ασχολούνται με τον κλάδο της ομορφιάς γενικότερα, μέσω αυτής της διοργάνωσης, την οποία με πολύ κόπο και μεράκι διοργανώνουμε. Εγώ και ο κύριος Ιωσήφ Κοκολάκης και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει στη διοργάνωσή μας, επιχειρηματίες, μαθητές και τον απλό κόσμο.